πολύ. Καλησπέρα σας. Το μεγαλύτερο λάθος κίνητρο που σας έδωσαν και μας έδωσαν στο σχολείο, η μάνα σας, ο πατέρας σας, η θεία σας, η ξάδερφη σας, καθηγητές στο σχολείο, στο φροντιστήριο, ήταν αυτό εδώ. Πιέσου, παιδάκι μου, μέχρι τις πανελλαδικές και μετά ζωάρα. Με αυτή την έννοια, έτσι. Αυτό που πραγματικά όμως θα έπρεπε να σας έχουν πει και να μας έχουν πει είναι ότι το Λύκειο, στην ουσία, οι πανελλαδικές αποτελούν την αρχή αυτού που μου αρέσει να ονομάζω το προσωπικό σας timeline. Στην ουσία, μετά το Λύκειο, αρχίζει μια φανταστική πορεία στη ζωή σας. Θα ακολουθήσει το Πανεπιστήμιο, όπου στην ουσία είναι 4 με 6 χρόνια από τα πιο δημιουργικά στη ζωή σας. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ό,τι θέλετε σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό, σε αυτό που σπουδάζετε ή κάτι άσχετο, αρκεί να το αξιοποιήσετε. Μετά το Πανεπιστήμιο, κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό, το οποίο στην ουσία μπορεί να είναι μια ειδίκευση πάνω σε αυτό που σπουδάσατε στο πρώτο σας πτυχίο, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, μπορεί να το κάνετε στην Ελλάδα, μπορεί να το κάνετε στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα αποτελέσει τη σύνδεση του πρώτου σας πτυχίου με την αγορά εργασίας. Αυτό το οποίο με ρωτάνε όλοι οι γονείς, πώς θα βρει το παιδί μου δουλειά. Και όλα τα παιδιά φυσικά αγχώνεστε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και πλησιάζετε στην αγορά εργασίας ακόμα περισσότερο, πώς θα βρω δουλειά. Γύρω στα 26 με 30, χρονικά αυτό εξαρτάται από τον καθένα προσωπικά, θα αρχίσετε να μπαίνετε σε αυτό που λέμε αγορά εργασίας. Κάποιοι θα δουλέψετε σε entry level θέσεις σε κάποιες εταιρείες, κάποιοι θα κάνετε δική σας δουλειά, κάποιοι θα μπείτε στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, διάφορες περιπτώσεις, πολλά παραδείγματα. Τότε όμως θα χρειαστεί να κάνετε την πρώτη σας, αν θέλετε, κίνηση επαγγελματική. Να ξεκινήσετε κάτι. Το δικό μου προσωπικό timeline ξεκινάει το 1995. Η καταγωγή μου είναι από τη Μεσσίνη Μεσσηνίας, μια πολύ μικρή πόλη δίπλα στην Καλαμάτα. Το 1995 λοιπόν συνέβη το πρώτο κλικ στη ζωή μου. Έδωσα δεύτερη φορά πανελλαδικές, με την πρώτη δεν είχα περάσει πουθενά. Τη δεύτερη φορά λοιπόν δίνω πανελλαδικές, περνάω στην 58η από τις 60 επιλογές που μπορούσαμε τότε να δηλώσουμε στο μηχανογραφικό μας δελτίο. Και έτσι βρίσκομαι στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο. Μεσσίνη Ρόδος τότε ήταν 24 ώρες ταξίδι για να φτάσεις. Μέχρι τα 18 μου εγώ δεν είχα φύγει ποτέ από τη Μεσσίνη Μεσσηνίας, ξαναλέω, μικρή πόλη, 10.000 κάτοικοι. Βρίσκομαι λοιπόν εκεί και βρίσκομαι στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ένα τμήμα το οποίο, όπως καταλάβατε, 58 στις 60 επιλογές, τυχαία μπήκα. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρασαν λοιπόν δύο πολύ ωραία χρόνια. Στο τρίτο έτος έρχεται η ώρα των πρακτικών ασκήσεων. Μπαίνω λοιπόν να κάνω την πρώτη μου πρακτική άσκηση σε πρώτη δημοτικού, όπου στην πρώτη φάση των πρακτικών που κάναμε τότε παρακολουθούσαμε τους δασκάλους να κάνουν μάθημα. Μπαίνω λοιπόν σε μια πρώτη δημοτικού, μια πολύ ωραία δασκάλα, το αγαπούσε το αντικείμενο, ξεκινάει το μάθημα. Γύρω στα 10 λεπτά, ένα πιτσιρίκι σηκώνει το χέρι του. Κυρία, να σας πω κάτι. Πες μου, παιδί μου, κυρία Κανατσίσα μου. Ψυχρεμότητα τη δασκάλα, το πιάνει, το βγάζει έξω, φωνάζει τον διευθυντή, έρχεται, παίρνει τη μαμά να το αλλάξει κτλ. Εκείνη τη στιγμή συνέβη το δεύτερο σημαντικότερο κλικ στη ζωή μου. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι θα γίνω δάσκαλος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μου δημιούργησε ένα μικρό άγχος, ένα μικρό προβληματισμό. Έτσι, λοιπόν, το 2000, όταν πήρα το πτυχίο μου, έψαχνα να δω τι άλλο θα κάνω μετά, γιατί ήξερα ότι δεν θα γίνω δάσκαλος. Ήξερα όμως ότι μ' άρεσαν και πολύ τα παιδαγωγικά, αυτό που σπούδασαμε στο πανεπιστήμιο. Έτσι, λοιπόν, ψάχνοντας, ρωτώντας φίλους κτλ., βρήκα ένα πολύ ωραίο μεταπτυχιακό, το οποίο ήταν στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Και είχε τίτλο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Μου τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον γιατί είχε σχέση με την εκπαίδευση και με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας όμως που ήθελα εγώ να ασχοληθώ. Έτσι λοιπόν πήγα εκεί και εκεί συνέβη το τρίτο κλικ της ζωής μου. Στο πρώτο εξάμεινο του μεταπτυχιακού κατάλαβα ότι αυτό θα κάνω σε όλη μου τη ζωή. Ήμουν και πολύ τυχερός γιατί εκεί γνώρισα και τον συνεργάτη μου, τον Σπύρο τον Μιχαλούλη, και το 2004 ξεκινήσαμε την εταιρεία μας που έχουμε μέχρι σήμερα και με αφορμή αυτή τη δουλειά σύμβουλη σταδιοδρομίας βρίσκομαι εδώ σήμερα μπροστά σας και σας μιλάω για αυτά τα πράγματα. Είναι και λίγο σημαδιακό το 2017 γιατί η πρώτη φορά που βρέθηκα στη Μυτιλίνη ήταν 20 ακριβώς χρόνια πριν, το 1997, όπου ήρθα για τις πρώτες Πρετανικές εκλογές του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως συγκλητικός από τη Ρόδο. Οπότε είναι και λίγο έτσι, έχω μια συναισθηματική φόρτιση και χαρά σήμερα. Το τι σημαίνει προβληματισμό στα 24, το βλέπετε σε αυτή εδώ τη φωτογραφία. Νομίζω είναι τυχαία τη βρήκα, αλλά πραγματικά είναι αντιπροσωπευτικό. Την ώρα που θα παίρνετε το πτυχίο σας και θα ορκίζεστε, ή θα είστε έτσι,
και ένα σφίξιμο στο στομάχι, τι θα κάνω Παναγία μου από εδώ και πέρα, ή θα είστε μπουζούκια κτλ. Μετά από εδώ πήγα μπουζούκια, αλήθεια είναι. Αυτό που αισθανόμουν τότε, το αισθανόμουν για ένα πολύ απλό λόγο. Κανένας μέχρι τότε δεν μου είχε πει ότι από τα παιδαγωγικά δεν βγαίνεις μόνο δάσκαλος. Ένα βασικό πράγμα που προσπαθούμε να εξηγήσουμε μέσα από τη δουλειά μας στους μαθητές και στους φοιτητές είναι ότι στα 17 δεν διαλέγεις επάγγελμα, διαλέγεις σπουδές. Το που θα βρεθείς στα 30 σου δεν έχει σε πολλές περιπτώσεις καμία σχέση με το τι σπούδες στα 17 και τι επιλογή έκανες εκεί. Το που θα βρεθείτε στην αγορά εργασίας είναι συνδυασμός του πρώτου σας πτυχίου με το μεταπτυχιακό. Και το εντυπωσιακό είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε στη δουλειά μας εναλλακτικές καριέρες, ότι υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί. Από ένα πρώτο πτυχίο παιδαγωγικό, το οποίο όλοι ξέρετε τι σημαίνει το παιδαγωγικό, εδώ υπάρχει μια ιστορία που παλιά, στην εποχή των γονιών μας, υπήρχε μια άμεση σύνδεση πρώτου πτυχίου με επάγγελμα. Ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Τέλειωνες παιδαγωγικό, θα γινόσουν δάσκαλος. Τέλειωνες πολιτικός μηχανικός, θα χτίζες σπίτια. Τέλειωνες λογιστική χρηματοοικονομική, θα ανοίγεις λογιστικό γραφείο. Απλά πράγματα. Πλέον δεν είναι έτσι και καλώς δεν είναι έτσι. Έχω πάρα πολλούς συμφοιτητές οι οποίοι τελείωσαν το παιδαγωγικό. Ένας του άρεσαν πάρα πολύ οι υπολογιστές, έκανε μεταπτυχιακό σε τεχνολογίες πληροφορικής, ασχολείται αυτή τη στιγμή με εκπαιδευτικό software. Κάποιος άλλος του άρεσε πολύ το marketing, έκανε μεταπτυχιακό στο marketing, αυτή τη στιγμή είναι marketing director σε μια μεγάλη εταιρεία λιανικής πώλησης. Έχω άλλα παιδιά που του άρεσαν πολύ περιβαλλοντική εκπαίδευση, έκαναν μεταπτυχιακό σε αυτό, ασχολούνται σε οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος. Στα παιδαγωγικά μαθαίνεις την τέχνη της διδασκαλίας. Το πού θα το αξιοποιήσεις αυτό είναι άλλη ιστορία και εξαρτάται από το πόσο θα το ψάξεις. Όταν λοιπόν συζητάω με μαθητές και φοιτητές, προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι το πρώτο τους πτυχίο όχι μόνο δεν τους περιορίζει, αλλά τους δίνει άπειρες δυνατότητες, ειδικά πτυχία θεωρητικών σχολών που πολλοί πιστεύουν ότι δεν έχουν καμία ελπίδα στην αγορά εργασίας, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Αρκεί να το ψάξετε. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο. Κάποια στιγμή στα 24 σας, 25-26 ανάλογα ο καθένας, θα κληθείτε να πάρετε μια απόφαση. Για πολλούς θα είναι η δεύτερη σημαντικότερη απόφαση της ζωής σας, να διαλέξετε ένα μεταπτυχιακό ή πολλές φορές και μετά το μεταπτυχιακό σας να μπείτε στην αγορά εργασίας. Εκεί θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Μέχρι τότε, από τα 18 μέχρι τα 23, δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί σας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στη ζωή μας, στη ζωή σας, που θα τη θυμάστε πολλά χρόνια, έστω δεν την έχετε ζήσει, θα τη ζήσετε, που είναι ο Οκτώβριος του πρώτου έτους στο Πανεπιστήμιο. Το εντυπωσιακό με αυτή τη χρονική στιγμή είναι ότι μέχρι τρεις μήνες πριν, τον Ιούλιο, όλοι ασχολούνται μαζί σας. Η μάνα σας, ο πατέρας σας, οι καθηγητές σας, η γιαγιά σας, η γειτόνισσα. Πώς πάει το παιδί, πάει στο φροντιστήριο, διαβάζει, γράφει καλά στα διαγωνίσματα. Μπήκαν δύσκολα θέματα στις πανελλαδικές. Πώς έγραψες, παιδάκι μου, που τι θα βάλεις στο μηχανογραφικό σου, τι θα δηλώσεις, βγήκαν οι βάσεις, πού πέρασε το παιδί. Και ξαφνικά τον Οκτώβριο του πρώτου έτους, κανένας δεν ασχολείται μαζί σας. Μόνο η μάνα σας για δύο πράγματα, αν περνάτε τα μαθήματα και αν φτάνουν τα τάπερ ζεστά. Και δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ αυτό, να ξέρετε. Έτσι λοιπόν βρίσκεστε ξαφνικά σε μία στιγμή που θα πάτε να ζητήσετε δουλειά. Ή θα κάνετε τη δική σας δουλειά ή θα ανοίξετε ένα δικό σας γραφείο. Και όταν πάτε λοιπόν να ζητήσετε δουλειά θα περάσετε από μία συνέντευξη. Και θα σας ρωτήσουν σε αυτή τη συνέντευξη, έχεις προϋπηρεσία? Και πολύ λογικά εσείς εκεί θα πείτε ή θα σκεφτείτε ή θα το πείτε δυνατά, μα πώς είναι δυνατόν να έχω προϋπηρεσία στα 25-26, αφού τώρα τελείωσα τις σπουδές μου. Αν είχες κάνει πρακτική άσκηση όμως μέσα στο πανεπιστήμιο, που στα περισσότερα τμήματα δεν είναι υποχρεωτική η πρακτική και ο κόσμος την αποφεύγει, τότε θα είχες να εμφανίσεις μία προϋπηρεσία, γιατί στα 26 δεν περιμένει κανείς να έχεις κάνει από πριν φανταστικά πράγματα, αλλά περιμένει κάτι να έχεις κάνει. Θα μπορούσες λοιπόν να εμφανίσεις κάτι το οποίο να θεωρηθεί προϋπηρεσία. Θα πάτε κάποια στιγμή να δουλέψετε σε μια εταιρεία, να ζητήσετε δουλειά σε μια εταιρεία, η οποία μπορεί να είναι πολυεθνική, μπορεί να είναι ελληνική εταιρεία, η οποία εξάγει στο εξωτερικό. Θα σας ρωτήσουν λοιπόν εκεί, έχετε διεθνή εμπειρία? Θα πείτε εσείς, πού να τη βρω τη διεθνή εμπειρία, 24, τώρα τέλειωσα, τι θα κάνω? Αν είχατε κάνει Εράσμους όμως μες στο πανεπιστήμιο, θα μπορούσατε να έχετε πάει για τουλάχιστον 6 μήνες σε μια χώρα του εξωτερικού, σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, και όχι μόνο να έχετε αποκτήσει διεθνή εμπειρία, αλλά να έχετε καταλάβει τι γίνεται πέρα από τη χώρα μας. Καταρχάς, εκεί θα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν είναι χειρότερα. Είναι διαφορετικά. Γιατί πολλοί εδώ πιστεύουμε, όπως και εγώ όταν σπούδαζα στη Ρόδο, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι τραγικά. Και όταν πάτε με το καλό για μεταπτυχιακό, αν βγείτε στο εξωτερικό, θα καταλάβετε ότι όχι απλά δεν είναι τραγικά, αλλά το επίπεδό μας είναι πολύ καλύτερο. Έχουμε άλλα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, αλλά σίγουρα δεν έχουμε πρόβλημα αξίας και ικανότητας στο κομμάτι αυτό. Όταν πάτε να δουλέψετε αργότερα, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με ανθρώπους, ό,τι δουλειά και να κάνετε. Ακόμη και αν κάνετε δική σας δουλειά ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Πάντα θα χρειαστεί να συνεργαστείτε. Η εποχή των μοναχικών λύκων έχει περάσει. Δεν υπάρχει κανένας να δουλεύει μόνος του σε ένα κουλβάκι μέσα και να κάθεται. Άρα θα χρειαστεί να συνεργαστείτε. Θα μου πεις πολύ ωραία, και πώς θα μάθω εγώ να συνεργάζομαι στα 24 κτλ. Κτλ. Οι ομαδικές εργασίες που κάνετε στο πανεπιστήμιο σε επίπεδο εργασιών μαθήματος δεν μετράνε τόσο πολύ, γιατί είναι λίγο διαφορετική ιστορία. Αν όμως έχετε εμπλακεί σε κάποιες εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολλές και πλέον είναι και ένας πολύ καλός τρόπος να μπορέσετε να αποκτήσετε αυτό που λέμε προϋπηρεσία εμπειρία, τότε σίγουρα θα έχετε μάθει να δουλεύετε με κόσμο. Τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ, οι TEDxters, και συμμετέχουν εδώ πέρα, έχουν ήδη, είναι ήδη ένα βήμα μπροστά από άλλους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή πίνουν καφέ στην παραλία. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, αυτό. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ψάξετε να ρωτήσετε κόσμο για να σας βοηθήσει να βρείτε δουλειά ή να κάνετε κάτι δικό σας και να σας βοηθήσει να φέρετε πελάτες. Και φυσικά, όπου και να πάτε να δουλέψετε, θα χρειαστεί να κάνετε δύο πράγματα, να έχετε δύο skills. Το ένα είναι να μιλήσετε μπροστά σε κόσμο για να παρουσιάσετε ή να πουλήσετε ή να προτείνετε τις ιδέες σας. Και το δεύτερο, να έχετε τη δυνατότητα του negotiation, να μπορείτε να διαπραγματευτείτε. Όλα αυτά θα μου πεις πάλι πώς θα τα αποκτήσω. Πολύ ωραία. Αν μπορέσετε να κάνετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, και εδώ μπορείτε να το συνδυάσετε με τον εθελοντισμό που είπαμε πριν, αν μπορέσετε να συμμετάσχετε και να οργανώσετε και να μιλήσετε σε σεμινάρια, διαλέξεις, όχι απαραίτητα πάνω στο αντικείμενο το εκπαιδευτικό το δικό σας, αλλά σε κάτι άλλο που σας αρέσει, τότε θα αρχίσετε να αποκτάτε αυτή την εμπειρία και να μπορείτε σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός να ξετρίβετε, όπως λέμε, να μπαίνετε λίγο να αποκτάτε αυτό το χαρακτηριστικό, αυτό το skill. Θα χρειαστεί, όταν πάτε να διαλέξετε τι μεταπτυχιακό θα κάνετε ή πού θα δουλέψετε, θα πρέπει να ξέρετε λίγο τι γίνεται στο χώρο σας, σε αυτό το γενικότερο αντικείμενο, τον τομέα της αγοράς εργασίας που σπουδάζετε. Πώς θα το μάθετε αυτό? Συμμετέχοντας και παρακολουθώντας διάφορα events, όπως σήμερα το TED ή διάφορα άλλα, τα οποία, δόξα τω Θεώ, στη δική μας εποχή είναι πάρα πολλά και μπορούμε πολύ εύκολα να τα παρακολουθήσουμε και να πάρουμε εμπειρίες. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, και το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα, αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχει κάτι το οποίο, αν το ψάξετε στο Google, θα το βρείτε πολύ έντονα, που λέγεται talent shortage, έλλειψη ταλέντου. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες αυτή την εποχή είναι ότι, ενώ τα βιογραφικά των υποψηφίων που τους έρχονται, ειδικά των νέων ανθρώπων, είναι πολύ δυνατά σε επίπεδο σπουδών, μεταπτυχιακού, τεχνικών προσόντων, έχουν μεγάλο πρόβλημα τα παιδιά στα λεγόμενα soft skills, παράπλευρες δεξιότητες. Βλέπουν λοιπόν οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού ότι, ενώ έχουν πολύ δυνατά άτομα σε επίπεδο γνωστικό, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτά τα παιδιά να μπουν στην αγορά. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει ένα αντικείμενο, για παράδειγμα κοινωνιολογία, ψυχολογία, νομική, που είναι θεωρητικές σπουδές, ή ακόμη και ιατρική υγείας, και δεν έχει σχέση με το business, δεν ξέρει τους όρους της αγοράς, και όχι τόσο στο να επικοινωνήσει, αλλά το τι ζητάει, αυτό που λέμε τι ζητάει η αγορά. Πώς μπορείτε λοιπόν αυτό να το καλύψετε και να το συνδυάσετε μέσα στις σπουδές σας με τις παράλληλες σπουδές? Δόξα τω Θεώ, στην εποχή μας υπάρχουν πλατφόρμες όπως το Coursera, οι οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν μαθήματα, κυρίως business, με την έννοια ότι έχετε ένα τεχνικό αντικείμενο που σπουδάζετε, ό,τι και να είναι αυτό, παρακολουθήστε κάτι συμπληρωματικό και συνδυάστε σπουδές. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, ότι η λέξη κλειδί εδώ πέρα είναι η λέξη συνδυασμός. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να τελειώσετε το πτυχίο σας για να το κάνετε. Πρέπει να το κάνετε μέσα στο πανεπιστήμιο και έχετε όλο το χρόνο να το κάνετε και τις δυνατότητες. Θα χρειαστεί να δουλέψετε project. Project σημαίνει κάτι το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Πολλά παιδιά και πολλά πανεπιστημιακά τμήματα, ο τρόπος που είναι δομημένες οι εξετάσεις τους, δεν έχουν καμία σχέση με εργασίες. Δίνετε εξετάσεις προφορικές ή γραπτές και φτάνετε κάποια στιγμή να έχετε τελειώσει 4 χρόνια ένα πτυχίο και να μην έχετε κάνει κανένα project στη ζωή σας. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Κάνοντας μια διπλωματική εργασία. Πολλά παιδιά αποφεύγουν τη διπλωματική εργασία γιατί μπορεί να είναι δύσκολη, κουραστική. Είναι πιο εύκολο να περάσω 3 μαθήματα και να βγάλω και καλό βαθμό και να έχω καλύτερο βαθμό πτυχίου παρά να κάνω μια διπλωματική. Όμως η διπλωματική μπορεί να αποτελέσει το πρώτο project της ζωής σας, και αν το έχετε επιλέξει και με μεγάλη προσοχή, μπορεί να συνδυαστεί και με το μεταπτυχιακό που θα κάνετε αργότερα, να είναι στην ουσία η αρχή της έρευνάς σας για το μεταπτυχιακό. Άρα σας δίνει αυτή την εμπειρία. Φυσικά θα κληθείτε όλοι να απαντήσετε στο ερώτημα «Τι ζητάει η αγορά?». Και ό,τι και να μου πείτε, ό,τι και να έχετε συζητήσει με μένα, με τους γονείς σας, με επαγγελματίες, αν δεν έχετε δουλέψει οι ίδιοι, αυτό δεν μπορείτε να το απαντήσετε. Ένα από τα βασικότερα πράγματα τα οποία λέω στους μαθητές και στους φοιτητές που συνεργαζόμαστε είναι το εξής. Για μένα έχει μεγάλη σημασία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας να δουλέψετε κάπου, οπουδήποτε. Ακόμη και αν πάτε να δουλέψετε σε μια καφετέρια, και το λέω με την έννοια ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση για να κάνετε αυτή τη δουλειά, αρκεί να κρατάτε καλά το δίσκο.
Οι εμπειρίες και οι αρχές που θα μάθετε εκεί είναι οι ίδιες που 10 χρόνια μετά θα σας χρειαστούν στην κανονική σας δουλειά. Γιατί όταν πας να δουλέψεις σε μια καφετέρια, καταρχάς μαθαίνεις τι σημαίνει ωράριο. Γιατί όταν ρωτάω τα παιδιά, θέλετε 8ωρο ή ελεύθερο ωράριο, όλοι μου λένε ελεύθερο ωράριο. Γιατί πιστεύουν ότι ελεύθερο ωράριο είναι πας όποτε θέλεις και φεύγεις όποτε θέλεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Επίσης θα μάθετε τι σημαίνει διαχειρίζομαι παράπονα πελατών. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα χρειαστείτε στη δουλειά σας, ό,τι και να κάνετε, είναι να διαχειριστείτε το παράπονο του πελάτη σας. Και το σημαντικότερο από όλα, παιδιά, θα μάθετε τι σημαίνει κάνω λάθος. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να κάνετε λάθος στη ζωή σας πρώτη φορά στα 18 ή στα 19. Θα αντιδράσετε τελείως διαφορετικά από ότι αν κάνετε λάθος πρώτη φορά στη ζωή σας, επαγγελματικό λάθος, στα 30 σας. Εκεί θα πάθετε πανικό. Γιατί εκεί δεν θα είστε δεκτικοί στην κριτική για να διορθώσετε το λάθος σας. Γιατί εκεί θα σκεφτείτε αυτόματα, μα είναι δυνατόν, εγώ έχω κάνει τόσα χρόνια σπουδές. Ο πατέρας μου, η μάνα μου πλήρωσαν τόσα λεφτά για το μεταπτυχιακό. Και έρχεσαι εσύ τώρα να μου πεις εδώ πέρα δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Άσε μας, πάω κάπου αλλού. Από το φεύγω μέχρι το πάω κάπου αλλού θα μεσολαβήσουν 2-3 χρόνια που θα σας έχουν εκτός αγοράς εργασίας. Γιατί δεν δουλεύει έτσι η αγορά. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσετε να δουλεύετε, τόσο καλύτερα θα αποκτήσετε τις εμπειρίες και τις γνώσεις αυτού που ζητάει η αγορά εργασίας. Ένα πολύ ωραίο πράγμα που υπάρχει στους φοιτητές, το θυμάμαι από μικρός γιατί το έκανα και εγώ, θα σας πω στη συνέχεια, είναι ότι εκεί που κάθεστε και πίνετε καφέ και παίζετε αυτό που είπατε που δεν το ξέρω τι είναι πριν, έχετε διάφορες ιδέες. Οι περισσότεροι αυτό που κάνουν λένε τις ιδέες μεταξύ τους και το βράδυ πάτε έξω και πίνετε και άλλα ποτά ή πάτε και κοιμάστε. Ό,τι ιδέα έχετε, κάντε την πράξη. Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σας συμβεί είναι να αποτύχετε. Το 1996 στο Πανεπιστήμιο έκανα την πρώτη μου επιχειρηματική κίνηση. Μαζί με δύο φίλους μου πήραμε το κηλικείο της σχολής στη Ρόδο που σπούδαζα και το μετατρέψαμε σε καφετέρια. Ήταν παταγώδης αποτυχία. Παταγώδης. Θυμάμαι ακόμα χαρακτηριστικά τότε αυτό που μου είπε ένα πολύ αγαπητό μου πρόσωπο. Νίκο, να είσαι πολύ χαρούμενος που απέτυχες τώρα, γιατί το κόστος της αποτυχίας σου είναι πολύ μικρό, εκτός από κάποια χρήματα που χάσαμε. Ενώ αυτά, αν αξιοποιείς αυτά που έμαθες μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, το κέρδος ήταν τεράστιο. Και πραγματικά ήταν, γιατί το έκανα στη συνέχεια στη ζωή μου. Όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, εκτός από το πρακτικό αποτέλεσμα, έχουν και ένα παράπλευρο πολύ σημαντικό. Όταν χρειαστεί λοιπόν να φτάσετε σε εκείνο το σημείο που θα επιλέξετε μεταπτυχιακό, αν έχετε κάνει όλα αυτά ή κάποια από αυτά, το μεταπτυχιακό που θα διαλέξετε δεν θα είναι άλλα 5-6 θεωρητικά μαθήματα στη συνέχεια του πρώτου σας πτυχίου που θα παρατείνετε απλά λίγο το φοιτητική σας ιδιότητα. Θα είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο πραγματικά θα αποτελέσει σύνδεση του πτυχίου σας με την αγορά εργασίας. Θα μπορέσει να σας βοηθήσει, αν έχετε κάνει λάθος επιλογή πρώτου πτυχίου, να διορθώσετε αυτή την επιλογή και να φτάσετε τελικά εκεί που θέλετε και θα αποτελέσει τον ορισμό αυτού που λέμε εναλλακτικές καριέρες και θα φτιάξετε και εσείς ένα πολύ ωραίο προσωπικό timeline, το οποίο μακάρι μετά από κάποια χρόνια να βρίσκεστε στη θέση μου εδώ πέρα και να το παρουσιάζετε σε ένα αντίστοιχο κοινό. Και πάντα για όλα αυτά θέλω να έχετε στο μυαλό σας αυτό που λέει ο Μάικλ Φέλπς, που μου αρέσει πάρα πολύ. Τίποτα στη ζωή δεν είναι τυχαίο και τίποτα στη ζωή δεν γίνεται ξαφνικά. Για να φτάσετε να πετύχετε αυτό που θέλετε, χρειάζεται πολύ πολύ δουλειά από πίσω, αυτό που κάνετε στο σκοτάδι. Αυτό που κάνει στο σκοτάδι είναι αυτό που θα σας βγάλει στο φως κάποια στιγμή. Να έχετε υπομονή και επιμονή και όλα θα γίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ.